Κυρίες και κύριοι, guten Abend! Guten Abend, κυρίες και κύριοι! Guten Nacht! Guten Esperen! Willkommen! Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο γερμανικό προκτοκτοράτο, όπως κανείμαι. Προκτοκτοράτο, κυρίες και κύριοι, έτσι γίνα, προκτοκτοράτο. Καλησπέρα, guten Abend! Στη βαβαρική απικία των Ελλήνων Ιθαγενών, απαντακού. Κυρίες και κύριοι, εδώ, στο Schweinsteiger, στο Νότο Κεβένιγκερ, στο Μάρκο Βίλα, καλή τώρα και που είναι. Καλησπέρα σε όλη την κοιλάδα του Πεσαβόρ και στην παιδιάδα του Αλμοδοβόρ. Κυρίες και κύριοι, ποιος είστε, μας την πέσανε. Κυρίες και κύριοι, εδώ, να είτε σμουδοδόσταροι, καλώς ήρθατε στο δάσος του Σέργουν Πάιμποντιντσεν. Μαζί μας απόψε στον ελεύθερο σκοπευτή, ποιος μας την πέσανε, ο Μάτριξ του Υπουργείου Υγείας, το Μάτριξ, ο Χιάνου Ρίβς, με τη σφαίρα, ο τυραμόλα των τηλεοπτικών παραθύρων, ο Ζήκος Αγγελικούλας της Μέρκελ, το παιδί για όλες τις ιδέες του Σαμαρά, ο Βασιλάκης Καϊλάς, ο πρώην παραγιός του Καρατζαφέρη. Είσαι τσιγανής. Σε! Καταλάβατε σε ποιον αναφέρομαι, έτσι. Το πιάσατε, ξεφτέρια μου, Άδωνη Γεωργιάδη, αγορινάρα μου! Μπουμπουκάρα μου! Καλώς ήρθες στον ελεύθερο σκοπευτή. Μας υποχρέωσες, κύριε Κοντράκα. Ωραία εισαγωγή έκανε στον Υπουργό. Ούτε στον 902 δεν είχα τέτοια υποδοχή. Φαίνεται, αγόρι μου, ότι έχεις πάρει χαρτάκι από τον νέο φίλο στο Τσίπρα. Ωραίος δεξιός. Αν το ήξερα, θα έβγαινα στον Κώστα Μιλωνά. Με λυμπίζεται και με ζαχαρώνει δύο μήνες τώρα. Είδαμε και εσένα, λεβεντοτσολιά μου, Είδαμε, σε είδαμε, αγορινάρα μου. Έχεις πάρει σβάρνα όλη τη δεξιά πλευρά από εκεί, δεξιά. Και οργώνεις όλα τα κανάλια. Σαν το μάτιξε την άρα πάνω για το ωραία μας, το τσουλούφι το άσπρο, ρε παιδί μου, Ο θηλυκός αυτιάς! Αφού ανοίγω, ρε παιδί μου, το πρωί τηλεόραση, σε βλέπω στο παπαράκι, πάω σε ακατούριμα, ρε παιδί μου, τεινάζω, ξέρεις εγώ τεινάζω, είχε μόνο καλό καιρό, Και μέχρι να γυρίσω έχεις βγει ήδη στο λιάγκα εσύ και εσύ που σδούκου ρε εσύ ξύνω το αυτί μου, ξέρεις και στο αυτί μου κρεμώ πάλι το έπονο αυτό το πεσέλε παιδί μου, ρε μου γίνεται να ξύνω το αυτί μου να κατεβάσω καμιά ιδέα, τσαπετάγεσαι στην Ιωάννα τη Λίλη ρε εσύ. Τι ταχύτητα είναι αυτή ρε κεντέρι μου, ρε εσύ, Γιουσέι Μπολτάρα μου, σαλογάρα μου. Και τι σε νοιάζει Γιώργο Τράγκα σε ποια κανάλια βγαίνω. Καλά κάθεσαι τώρα γεροξούρας άνθρωπος, με το Μαρκούτσι όλη μέρα και αλλάζεις κανάλια ψάχνοντάς με. Δεν μου λέει Γιωργάκη, μήπως με λαθαράς, μήπως με λυμπίζεσαι, μη, γεροξεκούτη, γεροφαφούτη, γεροβαψομαλιά. Τι να λαχταρίσω ρε κατακαημένε που πούγω, ρε εσύ, σε ρωτάω ρε εσύ αγορινάρα μου, έχεις ρε τι μου ωρά, ποιος είναι, τι μου ωρά ρε κυκλοφορούσα εγώ στα νιάτα μου, ρε, τον τράκα να πουλήσεις μούρι ρε, βιβλιοπόλη, βιβλιοκόλη, βιβλιοσκύλο, άμα σου κλείσει τον τίτλο Σαμαράς, όπως ο Ορντογκάν, τι θα κάνεις απίθανε, θα παρακαλάς τους φίλους σου, τους γκεσταμπίτες, τους γκαουλάιντερ, της Βέρμαχ, του Μπέρκενάου, της Μέρκελε και θα του ιτάρεις από γερμανικό IP, ή θα το κάνετε και εδώ κομμουνάτος στα την Κούβα με το φίλο στο Βιντελ Σαμαρά, τον κομματάτε τσέ και βαράτε μας. Αυτό που είπες, ξεβάψε και η ελιά, να το πάρεις πίσω. Πες με ψεύτη, κλέφτη, γάβρο, δολοφόνο, ψυχολέτη, αλλά όχι και κομμουνιστή. Διότι πρέπει να ξέρεις ότι εγώ ήμουνα πολύ κομμουνάκια στον Ιωαννέος, Και γι' αυτό παντρεύτηκε μια κομμουνάρα γυναίκα, Νευγενή Μαλωνίδη, που είναι και κομμουνκολάρα. Και μη με αναγκάζει να βγάλω τη νέα σοδιά βιβλίων που έκανε το Άδερτο Πόλεμο. Και στο λέει αυτό ο Υπουργός Υγείας και Τηλεπολίσεων ότι θα τα γουστάρεις, θα τα λυμπιστείς και θα τα λιγουρευτείς, ρε απίθανε. Εντάξει αγορίνα μου, εντάξει να σε πω και Στάλιν, εντάξει. Ένα λαϊκό φιλελεύθερο παιδάκι είσαι ρε παιδί μου, να σε πω και Αρτέμι Μάτσα. Ένας Βασιλάκης Καϊλάς είσαι, ένας νέος, ένας λουστράκος, που τον παρέσει να είναι σιρήνες του μνημονίου, Του μνημονίου, ενώ εγώ είμαι στο άλλο, στο μνημόνιο, δώσε μου ένα γεμπά. Ένας αγωνιστής δεξιάς είσαι εσύ που παρέλαβες χάος από τον προδότη, το γιο της Μάργαρετ και πολεμάει να ελευθερώσει
δώσει την υποκατοχή πατρίδα του Μέγκελε, του Μπίργενάου, της Βέρμαχ. Ένας σύγχρονος Γιώργος Θαλάσσης είσαι, ρε παιδί μου. Ένας μικρός ήρωας, ένας τσουτσούκος, ένας τσουτσουκάκος είσαι. Γιώργο μου, έλα να σε αγκαλιάσω. Και όσα είπαμε πριν, περασμένα ξεχασμένα. Πρέπει να φύγω τώρα γιατί έχω να βγω και στην Νόβα να μιλήσω για το El Clásico. Και μαγειρέ, αν βάλει μια γυαλιά πάλι, έφυγε αυτή.